Αγαπάει την λύρα. Εμπνέεται από την ιστορία και την παράδοση της Κρήτης και έχοντας τις αξίες του νησιού μας βαθιά ριζωμένες στην καρδιά της, δίνει τη δική της μάχη διαπρέποντας το εξωτερικό. Ο λόγος για τη 18χρονη εγγονή του μεγάλου λυράρη Νίκου Σταυρακάκη, η οποία ήταν η πιο νέα υποψήφια βουλευτής του Φιλελεύθερου Κόμματος του Κεμπέκ στον Καναδά. Το είχαν αντιληφθεί αυτό οι γονείς σου, η οικογένειά σου, ή πώς τους φάνηκε όταν τους ανακοίνωσες τη δική σου την απόφαση να είσαι υποψήφια με το Φιλελεύθερο Κόμμα? Πώς τους φάνηκε? Ήταν κάτι περίμεναν, ας πούμε, από σένα? Δεν νομίζω το περίμεναν, γιατί έφυγα από το σπίτι και λέω, πάω σε ένα πολιτικό κέντρο, πάω να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους. Και πώς το ζεις όλο αυτό? Πάντα προσπαθώ να βοηθήσω τους ανθρώπους και ήμουνα σε ένα κέντρο και με είδανε, με καλέσανε, τους μίλησα και με ρωτήσανε άμα ήθελα να γίνω υποψήφια. Μιλώντας το καλό μεσημέρι, η Ελισάβετ Σταυρακάκη έκλεψε τις εντυπώσεις με τη δυναμική της παρουσία, αναδεικνύοντας το πόσο δραστήρια είναι σε πολλούς τομείς, έχοντας πάνω απ' όλα ισχυρό το αίσθημα της αλληλεγγύης. Η Κρήτη έχει πείσμα, έχει αγωνιστικότητα, έχει φιλότιμο και αυτά τα κρατάω μαζί μου όπου και να πάω. Η Κρήτη κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, με τη 18χρονη να ανοίγει τα φτερά της και στις περιφερειακές εκλογές, ενώ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της αποτέλεσε η αγάπη της προς τον συνάνθρωπο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γονείς, ναι, οι νέοι γονείς δεν μπορούν να βρουν ένα γιατρό για το παιδί τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και όσο μπορώ προσπαθώ να βοηθήσω, να ακούσω τους ανθρώπους στον τόπο μου και να τους ζητήσω τι θέλουν και πραγματικά να πολεμήσω για αυτό που θέλουν. Ως πρόεδρος του κολεγίου όπου φυτά, μάχεται για την προστασία των δικαιωμάτων των σπουδαστών, ενώ κάθε καλοκαίρι επισκέπτεται το νησί μας, από που αντλεί δύναμη για τα επόμενα βήματά της. Ο παππούς τι λέει για όλες αυτές τις εξελίξεις, για πες μας. Είναι τόσο περήφανος, είναι τόσο χαρούμενος, τον αγαπάω τόσο πολύ. Νομίζω ότι δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι χωρίς αυτόν.